Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Θα ήθελα μια και λέτε τώρα για να κρατήσουμε τους χρόνους. Θα δοκιμάσω να τους κρατήσω. Αν και έξω των πραγμάτων, de facto, κάποιος εδώ μπορεί να διατηρήσει το δικαίωμα. Έχετε την ικανότητα. Να θρίζει τους χρόνους και να τα κάνει. Την έχω την ικανότητα. Όπως έχω και την ικανότητα να μην υποτιμώ την νοημοσύνη των άλλων. Γιατί είμαι εδώ τόση ώρα και άκουσα να αναφέρατε και την Τουρκία. Ξαφνικά στην Τουρκία απευθυνθήκατε. Η Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι είπατε για την Τουρκία. Οι μάσκες που μας μοιράσατε στη Βουλή τουρκικές είναι. Είναι τουρκικές. Δεν κακό. Τουρκικές είναι. Αλλά μετανάστες από τον Εύρο δεν περνάνε, γιατί είναι από την Τουρκία. Οι μάσκες περνάνε, τα συμφέροντα περνάνε, τα όπλα περνάνε και δόθε και κήθε. Επομένως, εδώ έχει χάσει την σημασία της και με αυτή την ευκαιρία αυτής της συζήτησης, σχεδόν το νόημά τους έχουν χάσει λέξεις. Είναι οργουελικό, είναι προσχηματικό. Μιλάτε για, για προγραμματισμό, για προβλεπτική ικανότητα, για το ένα, για το άλλο, για το αν είναι η διαχείριση καλύτερη ή δεν είναι και αν υπάρχει επιτελικό ή μη επιτελικό, λιγότερο επιτελικό και περισσότερο επιτελικό κράτος. Υπάρχει ένα πρόσχημα στις λέξεις, θα το παραδεχτούμε επιτέλους. Χθες αποφασίσατε να γίνει συζήτηση περί μομφής. Δεν ξέρετε στην Ελλάδα πόσοι γράφονται σε αυτό το πράγμα. Εγώ έχω 20 χρόνια βουλευτής και το ξέρω. Καλούσαμε προηγούμενους που λέγανε γιατί πηγαίνει μέχρι τις 4 και τις 5. Είχατε χτες κλείσιμο κύκλων από μια συζήτηση που έπρεπε προγραμματισμένη όπως ήταν. Και όχι όπως λέει ο κανονισμός, ξεκινάει αμέσως μετά την κατάθεση στη μία ώρα πάνω. Άρα είχε γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει και προγραμματίστηκε. Και τι ώρα ξεκίνησε η συζήτηση? Στις 6. Και τι ώρα μιλάγανε οι βουλευτές? 3 παρά 10. Και ξεκίνησε στις 4 πρωί. Συζήτηση στη Βουλή για τη μομφή και για τα μεγάλα ζητήματα την κάνατε για ποιο, για τους βρικόλακες την κάνατε? Για αυτούς που δεν είχαν ρεύμα? Για αυτούς που δεν πήγαν στα μπουζούκια και θα καθόντουσαν να βλέπουν Βουλή? Πώς την κάνατε? Τα προηγούμενα τα έκανε άλλη κυβέρνηση. Εδώ ήτανε κυβέρνηση με υπερψηφισμένη πλειοψηφιάρα τότε στη Βουλή και έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα ξημερώματα. Και αρχίσατε πάνω σε αυτή τη συζήτηση να στείνετε ένα χολιγουδιανό στυλ μονομαχίας. Να μην εμφανιστεί τρίτος μονομάχος, γιατί τώρα είναι η δουλειά του στο κοινοβούλιο, αλλά ούτως ή άλλως για την τελευταία λακκούβα, για το τελευταίο πρόγραμμα, για το τελευταίο χιόνι, αρμόδιες είναι οι Βρυξέλλες. Είναι τα ΕΣΠΑ. Είναι αυτό για το οποίο είσαστε λάτρεις. Όλοι εδώ μέσα. Πλην λακεδαιμονίων, κουκουέ, ευτυχώς. Εσείς δεν είσαστε λάτρεις. Από εκεί δεν έρχονται τα προγράμματα, τα καινούργια τα πράγματα, είναι καταπληκτικά όλα. Βεβαίως! Βεβαίως εκεί θα πάμε για τη λακκούβα. Γιατί δεν θα έχει γίνει κατάλληλη κατανομή του ΕΣΠΑ και 1002. Κοινός νους δεν υπήρξε ποτέ, γιατί ο κοινός νους είναι απαραίτητο συνδετικός κρίκος με τον ελληνικό λαό. Το αστικό κράτος δεν μπορεί να έχει κοινό νου, έχει ανώτερο νου. Και τον στηρίζουν όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή, πλην κουκουέ. Επιτελικό, ξεπιτελικό, λιγότερο ή περισσότερο ικανό, το καθεστώς όμως είναι αστικό. Και στην οικονομία του, και στη δομή του, και στην πολιτική του φιλοσοφία. Με λίγες δόσεις αλατιού. Μπορεί να υπάρχει και να ανοίξουν οι δρόμοι. Μπορεί να μην υπάρχει αλάτι και να μην έχουν ανοίξει οι δρόμοι. Φτάνει να είναι διαφανής ο διαγωνισμός για το αλάτι. Μπορεί να σκοτωθείς άνετα. Είναι προσχηματικό. Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη. Θαυμάσια. Στο αστικό καθεστώς, οι άνθρωποι κεφαλαιοκράτες και πλουτοκράτες θα ανεβαίνουν με πύραυλο. Στη χειροτέρα των περιπτώσεων με ασανσέρ. Ο λαός σε αυτό το καθεστώς ανεβαίνει. Μπουσουλώντας, σερνάμενος, στα γόνατα, με σπασμένα ποδάρια και με χιονισμένα σκαλιά να γλιστράει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Σε τι άλλο διαφέρεται επί της ουσίας το βάθος των πραγμάτων? Πόσο βάθος να πας όταν το πηγάδι δεν έχει πάτο των συμφερόντων? Αναφέρθηκε η λέξη εκατόμβη εδώ μέσα. Ελληνική λέξη είναι. Η εκατόμβη είναι η πεμπτουσία των πολλών αδίκως εμφανιζόμενων νεκρών. Εκατόμβη. Έχουμε εκατόμβη στον κορονοϊό. Μπορεί να είχαμε εκατόμβη στο μάτι. Και τώρα θα πανηγυρίσουμε που δεν έχουμε εκατόμβη σε αυτό το χιονιά. Και πού το ξέρετε ότι δεν έχουμε? Πού ξέρετε πως οι άνθρωποι δεν μπορέσανε να φύγουνε, να πάνε την ώρα που έπρεπε, εκεί που έπρεπε? Και ποιοι θα πληρώσουν αυτά που θα πληρώσουν?
Κάθεστε και μιλάτε για την παιδεία και την αναβάθμιση της παιδείας, την τηλεκπαίδευση, το 5G, το τούτο, το κύριο, το τάλλο. Ωραία πράγματα είναι της επιστήμης αυτά. Εγώ έμεινα με την Ινώη σε χιονιά το 1976-77 με το τρένο, κατεβαίνοντας από ρεπορτάζ που ερχόμουν σε μεγάλη κακοκαιρία. Και μένετε και το 2022 στο Λιανοκλάδι και στα Ινόφυτα από το τρένο από το χιονιά. Τι έχει αλλάξει δηλαδή από το 77 μέχρι σήμερα με όλες τις αστικές κυβερνήσεις, πάσης σύνθεσης και μορφής. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΛΑΟΣ, ΠΑΣΟΚ. Να τα θυμίσω όλα μαζί. Γιατί έχετε κάνει και συνδυασμούς τράπουλας, καζινοειδής, στη μορφή της λειτουργίας του κοινοβουλίου και της πολιτικής ζωής του τόπου. Και για την ουσία δεν άλλαξε τίποτε απολύτως. Ποιος θα βγει να διεκδικήσει? Και κάνατε και κάτι εσείς της κυβέρνησης, το οποίο είναι εγκληματικό, στην προσπάθειά σας να υπερασπιστείτε ότι η μονομαχία στο ελπάστο της κακοκαιρίας, εκμεταλλευόμενοι όλοι σας τη φυσική αγανάκτηση και την τζίτα που υπάρχει από τα αφόρητα προβλήματα που αντιμετώπισε ο κόσμος, θέλετε να το μετατρέψετε να είναι ο ένας με τα πιστόλια του, ο Τσίπρας από εδώ και όλος ο Μητσοτάκης από εκεί. Ο ένας θα μιλάει για καθεστώς και όλος θα μιλάει για αρχηγία εκεί. Φτάνει να μην είναι και ο Ανδρουλάκης πουθενά εκεί και το παίξει διαιτητής και μετρήσει τις σφαίρες. Και αυτό κάνατε για να παίξει ο κόσμος και να δει τη μονομαχία στο Ελπάσο. Την ίδια ώρα τα βάλατε με τους μετεωρολόγους, οι οποίοι πέσανε μέσα και δεν μπορούσαν και δεν όφυλαν να πέσουν μέσα στο δευτερόλεπτο. Τα βάλατε δηλαδή με επιστήμονες μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με τον ίδιο τρόπο τα βάλατε με γιατρούς κατά καιρούς, όπως συνέβη στον καιρό της πανδημίας. Κλονίζετε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην επιστήμη, γιατί πρέπει να τους εξηγήσετε ότι η επιστήμη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρ τους, να μην το απαιτήσουνε. Πρέπει να φταίει η επιστήμη αν δεν την έχετε εσείς στα χέρια σας να τη χρησιμοποιήσετε μαζί με όλα τα μέσα παραγωγής για το συμφέρον σας. Δεν μπορούσατε να κάνετε πρόβλεψη για μια κοινοβουλευτική διαδικασία, για να μην ξεχυλώσει και για να μην αχρησέψει δυνάμεις, απόψεις, θέσεις και το κοινό που την ακούει. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι πάνε να πει περιφέρεια Αττικής, λεκανοπέδιο, με το μισό πληθυσμό της χώρας εδώ? Έχετε σκεφτεί αν αυτή η χώρα ήταν ή δεν ήταν ικανή, όλοι που κυβερνήσατε μέχρι σήμερα, από τη μεταπολίτευση ως σήμερα, να φτιάξει τις δικές της μικρές μπουλντόζες? Έχετε συνέστηση που κάνετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 25ο βαθμό αυτοδιοίκησης, συνενώσατε δήμους, διαλύσατε δήμους, ανοίξατε δήμους, κλείσατε δήμους και υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν στο νεκροτομείο ένα μήνα να πάει ιατροδικαστής. Ένα μήνα να πάει ιατροδικαστής, Αύγουστο μήνα. Για να επιστρατευτούν τα συμφέροντα ενός ανθρώπου που είχε σφαγείο. Ποιος πήγε στο σφαγείο? Τα ζώα που βρώμησαν την περιοχή ή αυτός που περίμενε ένα μήνα πεθαμένος από τη δυσοσμία εργάτης στην περιοχή με χείρα γυναίκα με δύο παιδιά ένα μήνα να πάει νεκροτόμος? Πώς γίνεται ξαφνικά να πλουτίσουν όλοι στη διάρκεια της πανδημίας και να πλουτίσουν και όλοι στη διάρκεια της κακοκαιρίας? Θα σας πω εγώ πώς. Γιατί μαζί με την πανατομική ευθύνη εσείς και την αποδοχή της κατάργησης κάθε μορφής συλλογικής δραστηριότητας και αντικατάστασής της με μία θολή βολική αλληλεγγύη και συλλογικότητα, γιατί σε αυτό το ίδιο μοιάζεται και οι δύο, καταλήξατε να πείσετε σε συνθήκες τέτοιες, με μομφή και χωρίς μομφή, με πρόσχημα και χωρίς πρόσχημα, ότι ο πολίτης όταν θέλει να είναι υπεύθυνος, θα πληρώνει δημοτικά τέλη, θα πληρώνει φόρους, θα πληρώνει τα πάντα, θα πληρώνει έμφυα, θα πληρώνει για να έχει λοφορίες, συγκοινωνίες, τα πάντα και την ίδια ώρα, την κρίσιμη στιγμή, αν είναι έξυπνος και μάγκας και καραμπουζουκλής, θα κάνει έρανο στη γειτονιά, θα μαζεύει λεφτά, θα νοικιάζει μια μπουζουντόζα και με την πάρτη του θα καθαρίζει. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με ένα παράδειγμα. Σας το λέω για να μην γαμώνεστε ότι όλα πήγαν καλά. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, 6 μέρες μετά την κακοκαιρία, 13 λεωφοριακές γραμμές δεν λειτουργούν. 32 υπολειτουργούν και 6 μέρες μετά,
Το λέω, τα γραμμή λεωφορείων 608 που πηγαίνει Γαλάτσι, Ακαδημία, Νεκροταφείο, Ζωγράφου, φτάνει μέχρι τον Ευαγγελισμό και γυρίζει πίσω, και μετά τον Ευαγγελισμό όσοι μπορούν περπατάνε στα χιονισμένα πεζοδρόμια και ψάχνουν θέσεις στο ΚΑΤ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν σας εύχομαι πάντως να απευθύνεστε σε επιστήμονες και να σας ακούνε και να σας ανέχονται, και ακόμα και αν υποχρεωθούν να μείνουν τρεις μέρες. Γιατί εκεί δεν υπάρχει catering, όπως έχετε πάει το catering στα μισά νοσοκομεία και εσείς οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Να είστε γιατρός, να υποχρεωθείτε να μείνετε μέσα, να φροντίσετε ασθενείς τέσσερις μέρες και να μην έχετε πού να κοιμηθείτε. Ελπίζω όλα αυτά που συμβαίνουν να σας κυνηγήσουν σε τέτοιο βαθμό, όχι σε επίπεδο ηθικής, ούτε σε επίπεδο ονείρων, ούτε σε επίπεδο σχεδίων. Ξέρω, αγανακτήσατε. Οι προηγούμενοι και άλλοι προηγούμενοι ήταν κι άλλοι. Περιμένετε τη σειρά σας. Και εγώ την περιμένω από τις 12. Ηρεμήστε και μην κάνετε νοήματα στον Προεδρείο. Σας λοιπόν, παρακαλώ. Σας κλείνω παρακαλώ. Λέγοντάς σας. Σας παρακαλώ. Λέγοντάς σας. Έχετε την ατομική ευθύνη να υποτιμάτε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Και εφόσον την έχετε αυτήν την ατομική ευθύνη, με ένα συγγνώμη δεν καθαρίζει. Είτε το συγγνώμη είναι στηριζαϊκό, είτε είναι νεοδημοκρατικό, είτε είναι πασοκικό. Ένας δρόμος υπάρχει και αυτός είναι κατακόκκινος. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.